Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ξεκινάμε την τρίτη σεζόν εδώ πλέον ραδιοφωνική στο Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Δίπλα μου βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Δήμητρα Ρετσινά Φωτεινίδου. Είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Δήμητρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που ως τώρα δεν έχει ακουμπηθεί όπως πρέπει από τους συνάδελφους μου δημοσιογράφους. Θα δείτε κατά τη διάρκεια, θα ακούσετε μάλλον συγγνώμη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ποιες εταιρείες στο εξωτερικό παίζουν τον ρόλο του πλυντηρίου των αρχαιοτήτων μας και ενισχύουν κατά αυτόν τον τρόπο τις λαθαρανασκαφές και τις νομιμοποίησεις κλοπών στο εξωτερικό. Αλλά και πότε μας λίστεψαν από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Πότε και πώς μας λίστεψαν. Σε αυτόν τον τομέα θα μας βοηθήσει η κυρία Λεκάκη, θα είναι και ο κύριος Λεκάκης Γεώργιος σε λίγο. Λοιπόν, μαζί μας στο τηλέφωνο η κυρία Ρετσινά, εδώ λοιπόν, θα μας βοηθήσει στον τομέα αυτό της ιστορίας, γιατί είναι φιλόλογος. Ναι. Και όσο να είναι αλλιώς. Ως τώρα έπαιζα εγώ το ρόλο του ιστορικού. Από εδώ και πέρα, εδώ η κυρία Ρετσινά θα μας βοηθήσει πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και από μένα. Πράγματι είναι πάρα πολύ μεγάλη η ιστορία των λαϊλασιών και των κλοπών των αρχαίων αντικειμένων μας, ήδη από την αρχαιότητα. Το χρονικό λαϊλασίας ξεκινάει το 499 π.Χ. όταν οι Πέρσες ισοπαίδωσαν τον ναό του Διδυμαίου Απόλλωνος και στη συνέχεια το 480 π.Χ. ισοπαίδωσαν και λαϊλάτισαν τους Δελφούς και την Ακρόπολη των Αθηνών. Όλα αυτά τα μετέφεραν στη Βαβυλώνα και σήμερα ακόμη υπάρχουν αρχαιότητες ελληνικές στα μουσεία του Ιράκ και της περιοχής και άλλων χωρών της περιοχής εκείνης. Στη συνέχεια οι Ρωμαίοι επίσης κάνανε πάρα πολλές επιδρομές και λαϊλάτισαν πάρα πολλές ελληνικές πόλεις επί δύο αιώνες. Ο Ύπατος Μόμιος το 146 π.Χ. αφάνισε την πλούσια Κόρινθο και μετακόμισε κάθε τι που μπορούσαν να μεταφέρουν στην Ιταλία. Η δράση του θυμίζει τον Λόρδο Έλγιν, τον γνωστό άρπαγα των Μαρμάρων Παρθενών. Ψιλικατζής ήταν μπροστά του αυτός, ο Έλγιν, ο Τόμας Μπρούς, ο Λόρδος του Έλγιν ήταν ψιλικατζής μπροστά του. Ναι, σωστά. Και μάλιστα υπάρχει μια πηγή της εποχής εκείνης, ο ιστορικός Σαλούστιος, ο οποίος λέει ότι οι Ρωμαίοι έπαιρναν με μεγάλη προθυμία θησαυρούς από ελληνικές πόλεις, γιατί τους άρεσε η μίμηση και δεν τα φθονούσαν. Οι ιστορικοί που περιγράφουν τις λαϊλασίες αυτές είναι πάρα πολλοί, ανάμεσα στους οποίους ο Δίων ο Χρυσόστομος και ο Παυσανίας στο έργο του «Ελλάδος περιήγησης». Φυσικά, πάρα πολύ γνωστή είναι η ιστορία της Αλεξάνδρειας και της κλοπής των χειρογράφων. Η πυρπόληση αμφισβητείται από πολλούς. Σημασία έχει ότι χάθηκαν κώδικες και αρχαία χειρόγραφα. Εκλάπησαν πάρα πολλά από αυτά και επί εποχής Ιουλίου Καίσαρα και στη συνέχεια από τις επιδρομές των Αράβων το 641 μετά Χριστόν. Η κλοπή των χειρογράφων της Αλεξάνδρειας είναι η μεγαλύτερη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αιώνων. Ας περάσουμε τώρα και στην Βυζαντινή εποχή και στην μεγάλη λαϊλασία που έγινε από τους σταυροφόρους της Δύσης και κυρίως την τελευταία, την τέταρτη σταυροφορία το 1204, οι οποίοι απογύμνωσαν την Κωνσταντινούπολη και σήμερα κοσμούν τα αγάλματα, τα ύπη, τα άλογα που βρισκόντουσαν στην Κωνσταντινούπολη μόνο. Και όχι μόνο, κοσμούν τη Βενετία, στη Βενετία, στον Άγιο Μάρκο. Μόνο ένα θα σου πω για να καταλάβεις. Ναι. Στην Παναγία του Φάρου, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, βρισκόταν όλα τα ύψιστα κοιμήλια τα χριστιανικά μας. Ο Ακάνθινος Στέφανος, ναι, που βρισκόταν εκεί και σήμερα βρίσκεται στην Παναγία των Παρισίων, ναι, όταν πήγε στο Παρίσι, δεν υπήρχε αυτή η εκκλησία φυσικά, από τη συγκέντρωση του τόσο πλήθους, ναι, μάζεψαν τα χρήματα και κάνανε αυτόν τον ναό που ξέρουμε όλοι σήμερα και το Παρίσι, έχοντας αυτά που είχε από τις δικές μας αρχαιότητες, άρχισε σιγά σιγά να αποκτάει μεγάλη φήμη από τους προσκυνητές και να γίνεται μεγάλη πόλη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, κύριε Παπαζήση. Εγώ αυτά τα
Δεν θα μιλάμε στον πληθυντικό μεταξύ μας, Δήμητρα. Εντάξει. Τέλος. Εμείς είμαστε φίλοι, γνωριζόμαστε καιρό και συνεργάτες. Σωστά. Τελείωσε. Σωστά. Δεν ήταν το Παρίσι. Άμα ψάξετε να δείτε στις ιστορικές πηγές τι ήταν το Παρίσι πριν το 1200, ήταν ένα, μπροστά στην Κωνσταντινούπολη ήταν ένα χωριό. Ένα χωριουδάκι μπροστά στην Κωνσταντινούπολη ήταν. Πράγματι. Και πολλές άλλες πόλεις στην Ευρώπη, οι οποίες έγιναν μεγάλες από τον κόσμο που συνέρεε εκεί για να προσκυνήσει τα χριστιανικά κοιμήλια, αλλά και αρχαία ελληνικά, τα οποία εκλάπησαν από την Κωνσταντινούπολη. Για συνέχισε λίγο και να πάρουμε και τον κύριο Λεκάκη σε λίγο τηλέφωνο. Ναι. Οι μεγάλες βέβαια λαιλασίες έγιναν το 19ο αιώνα στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα από τον γνωστό Λόρδο Έλγιν, ο οποίος το 1816 μετέφερε τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Μάλιστα από το 1816 βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, έως σήμερα φυσικά. Είχε λάβει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Να θυμηθούμε φυσικά τις δικές μας καριάτιδες, τις λεγόμενες Las Encantadas ή αλλιώς οι μαγεμένες. Πρόκειται για μορφές ανάγλυφες σε πεσούς, κύωνες δηλαδή, οι οποίες ήταν στη στοά ειδόλων στην ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης. Χρονολογούνται στην εποχή των Σεβίρων και αφαιρέθηκαν από έναν Γάλλο αρχαιοδίφη, τον Εμμανουέλ Μίλερ, ο οποίος πήρε την άδεια φιρμάνη πάλι από τον Φουάντ Πασά. Δυστυχώς αυτές οι ωραιότατες αρχαιότητες οι ελληνικές βρίσκονται σήμερα στο Λούβρο και κοσμούν το Λούβρο και όχι την Θεσσαλονίκη μας. Τι να πει κανείς μετά στη συνέχεια... Την νίκη της Αμοθράκης, την Αφροδίτη της Μήλου, τι ρίστηψαν από εδώ οι Γάλλοι, δεν λέει. Ναι, ακριβώς. Ήταν λάτρες του πολιτισμού αυτοί, βέβαια. Λάτρες, ναι. Ό,τι έβρισκαν και τους άρεσε το έπαιρναν. Λέβε. Γιατί οι άλλοι που ήρθαν εδώ, ο Σλίμαν και οι άλλοι, τι έκαναν. Και αυτοί το ίδιο. Βέβαια, οι ανασκαφές στις Μυκήνες έγιναν με πρωτοβουλία του Έρικου Σλίμαν. Ωστόσο, έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Έλληνας έφορος, ο ευσυνείδητος έφορος της αρχαιολογικής εταιρείας, ο Σταματάκης, ο οποίος συνέχισε ένα πολύ ωραίο έργο επιστημονικής τεκμηρίωσης των ευρημάτων του Σλίμαν και αποκάλυψε θησαυρό πολύτιμων αντικειμένων, όπως και του έκτου τάφου του ταφικού κύκλου των Μυκηνών. Θα πας καλά, βλέπω. Αυτό με τους Αιγινίτες, ειδικά που μου έλεγες, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό με τους Αιγινίτες πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο της κλοπής αρχαίων αντικειμένων και όχι αρχαίου ναού, θα έλεγα. Η ιστορία είναι η εξής. Το 1811 ήρθε μία αποστολή Ευρωπαίων στην Αίγινα και απέσπασε όλα τα μέλη του ναού της Αθέας. Ο ναός της Αθέας Αθηνάς ήταν χρονολογείται στον 6ο με 5ο αιώνα π.Χ. και τα αιτώματα και οι μορφές που διακοσμούσαν τα αιτώματα αποσπάστηκαν από το μνημείο και μεταφέρθηκαν έπειτα από ένα περίεργο ταξίδι και παράνομο στην γλυπτοθήκη του Μονάχου. Και φυσικά το Μόναχο, ναι, δεν θα ήταν τίποτε, η γλυπτοθήκη του Μονάχου δεν θα ήταν τίποτε χωρίς τις ελληνικές αρχαιότητες και ειδικά όλο αυτό το σύνολο των γλυπτών που απεικονίζουν την εκστρατεία του Τροϊκού πολέμου και ονομάζονται με μία λέξη Αιγινίτες. Στο Βερολίνο, στο Μουσείο της Περγάμου που λένε, τι κάνανε οι Γερμανοί. Το 1870 ήταν αναπατωμενέ. Πήγανε στην Πέργαμο, ξύλωσαν ολόκληρο τον ναό της Περγάμου που υπήρχε εκεί πέρα, τον μετέφεραν στη Γερμανία, τον έστησαν και χτίσαν γύρω γύρω το μουσείο. Χτυπήστε στο διαδίκτυο Μουσείο Περγάμου Βερολίνου και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό όταν θα δείτε τι έκλεψαν από μας. Λοιπόν, είναι ώρα όμως να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λεκάκη σιγά σιγά και σε αυτό θα με βοηθήσει η καλή μου φίλη εδώ η Δήμητρα. Λοιπόν, εάν θα δείτε κυρίες και κύριοι, καταρχήν να πούμε ότι στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης
υπάρχουν περισσότερο από 70.000 αρχαιότητες μας. Δεν υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που να μην είναι κλεμμένο ή προϊόν παράνομης αποκτήσεως. Δεν πήγε τίποτα νόμιμα έξω. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Και αν μας πει κάποιος από αυτούς ότι το πήρε με νόμιμο τρόπο, δεν θα μπορεί να το αποδείξει. Πολύ απλά, δεν θα μπορεί να το αποδείξει. Στο Μουσείο του Λονδίνου δεν είναι μόνο μετά τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά είναι στην παρέα μας και ο καλός μου φίλος, κύριε Λεκάκη. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλους φίλους μας ακούνε από το διαδίκτυο. Είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας και ακόμα πιο εξαιρετικός ερευνητής ο κύριος Λεκάκης Γεώργιος, τον οποίο θαυμάζω ειλικρινά και είναι τιμή μου που είναι φίλος μου. Τολμώ και το λέω δημόσια. Άστα, αυτά πάμε παρακάτω. Δεν έχει πολύ πολύ νόημα στην πράξη πολλά. Εγώ λέω για μένα, ας πούμε, λέω, έχω αυτόν φίλο, τον τάδε φίλο. Είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αγαπητέ μου, εδώ κάναμε ένα μικρό χρονικό με την φίλη μου τη Δήμητρα και τη συνεργάτη δάμου εδώ πέρα. Για το πότε μας καταλήστεψαν και λέω, συγγνώμη, τίποτα δεν είναι νόμιμα στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να είναι νόμιμα κάτι έξω. Έτσι. Λοιπόν, πολύ σωστά το θέσατε. Καταρχήν η καταλήστευση του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού πλούτου, ξεκινάει από την εποχή των Ρωμαίων. Να, αυτά τα είπαμε ήδη βέβαια. Ωραία, δεν σας άκουγα, δεν είχατε να... Δεν πειράζει. Ωραία, τα είπατε λοιπόν όλα αυτά που εκεί ξεκινάνε. Μετά έρχονται οι Βυσιγότοι, οι Γότοι, οι Οστρογότοι, όλοι αυτοί τα γερμανικά φύλλα. Μετά κάνουν τις χειρότερες καταστροφές. Έχουν παρελθόν οι Γερμανοί εδώ. Γιατί... Πρέπει να σας πω ότι και στην καταστροφή έχουμε διαβάθμιση. Βέβαια. Δηλαδή υπάρχει ο Ρωμαίος ο οποίος τα πήρε για να στολίσει τα παλάτια του στην Ρώμη και τις επαύλεις τους, οι αυτοκράτορες και οι Προύσοι κλπ. Και κάνανε και αντίγραφα, δηλαδή φανταστείτε τα πλοία των Ρωμαίων ήταν τόσο μεγάλα που ερχόντουσαν ειδικά για αυτό το σκοπό και πάνω στο πλοίο υπήρχαν ειδικοί καλλιτέχνες που μέχρι να φτάσει στο πλοίο στην Ιταλία κάνανε και αντίγραφα. Μα και κάτι που μαθαίνουμε σήμερα, ωραίο. Ναι, και έφτιαχναν και όταν πήγαινε εκεί πέρα, σχεδόν δεν ξέραν ποιο είναι το πρωτότυπο και ποιο είναι το αντίγραφο. Ήταν πιθανόν εξαιρετικοί καλλιτέχνες, ας πούμε. Εξαιρετικοί, είχαν φτάσει την αντιγραφή σε μεγάλα ύψη τελειότητας. Βέβαια, γιατί όχι. Ορίστε. Γιατί όχι. Ναι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, γι' αυτό βρίσκουμε 2 και 3 και 4 ίδια αγάλματα δεξιά και αριστερά στη Ρώμη, σε Παύλη, στην Τίβολη, ας πούμε. Ξέρω, και τον... Πρέπει να πω κάτι για να σε βοηθήσω. Ότι αυτό το αδίκημα τη κλοπή αρχαιοτήτων δεν παραγράφεται ποτέ. Έγινε από τα εγκλήματα που δεν παραγράφονται, ναι. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να μείνει στη μνήμη όλων μας, ότι δεν παραγράφεται ποτέ, δεν έχει σχέση ποτέ, κλάπη. Σωστά. Σωστά. Κλάπη, τελείωσε. Και δεν έχει καμία σχέση από πότε μια χώρα υπέγραψε την σύμβαση, η οποία την εντάσσει μέσα στο νομικό πλαίσιο του ότι πρέπει να αποδίδει πίσω τα κλεμμένα. Έτσι. Έχουμε όμως νομικά δεδικασμένα αυτά που έκλεψε ο Ναπολέοντας. Επιστράφηκαν πίσω με ειδική συνθήκη, την οποία εάν πατήσουμε πάνω σε αυτήν θα δικαιωθούμε. Αλλά ποιος θα το κάνει, θα μου πεις. Δεν είναι μόνο αυτή. Φανταστείτε τώρα το αστείο της υποθέσεως. Η Μέρκελ, η κληρονόμος του πλέον ληστρικού πολιτιστικού ληστρικού κράτους πολιτισμού του Τρίτου Ράιχ, ζήτησε από τους Ρώσους τα κλεμμένα που πήραν οι Ρώσοι από τα κλεμμένα που είχαν οι Γερμανοί. Δηλαδή, οι Γερμανοί καταλήσευσαν τις αίθουσες τέχνης όλου του πλανήτου, από την Ισλανδία έως την Ινδία και από το Θιβέτ έως τη Βραζιλία, σε αυτούς κυρίως και η Ελλάδα, και τα πήγαν στη Γερμανία. Όταν μπήκαν οι Ρώσοι και τα βρήκαν αυτά, κάποια από αυτά τους άρεσαν, πώς θα τα πάρουν κιόλα, τα πήραν οι Ρώσοι τα κλεμμένα και τα πήγαν στη Ρωσία. Αργότερα, για σχέσεις καλής γειτονίας και φιλίας, η κυρία Μέρκελ ζήτησε από τον Πούτιν τα κλεμμένα που είχαν κλέψει οι Γερμανοί. Και ο κλέφτης, κληρονόμος κλεψιάς, έδωσε στην κληρονόμο κλέφτρα τα κλεμμένα. Εδώ οι Τούρκοι ζητάνε αυτή τη στιγμή ό,τι εκλάπη από τους Γερμανούς από το μέρος που παράνομα κατέχουν και ήταν δικά μας. Καλά, οι Τούρκοι δεν μπορούν, δεν νομιμοποιούνται να ζητάνε τίποτα, διότι δεν είναι δημιουργοί. Και όμως το κάνουν. Διότι δεν είναι δημιουργοί πολιτισμού. Και όμως το κάνουν, αγαπητέ μου. Ναι, ακούστε με λίγο. Το κάνουν σε νομικό επίπεδο. Και καλά κάνουν, έτσι. Άλλη ιστορία αυτή. Αλλά προσέξτε λίγο. Το αντικείμενο, το έργο τέχνης πρέπει να πάει στον λαό, στον δημιουργό που το φιλοτέχνει. Ακριβώς. Έτσι, δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε έναν αβορίγινα. Ακριβώς, συμφωνώ απολύτως. Ένα νόμισμα με την γλάφκα επάνω
δεν μπορεί επειδή έτσι το θέλει κάποιος χιλιάνος να το ζητήσει. Έτσι, όσο και φιλάρχιος. Ναι, σου λέει ο Τούρκος όμως από τη χώρα που ήμουνα εγώ και ήταν δική μου τα πήρανε. Τα θέλω πίσω. Έτσι σκέφτεται ο Τούρκος. Ναι, ναι. Απλά πράγματα. Η χώρα την οποία κατέκτησε. Παράνομα κατέχει ακόμα. Ναι, ναι. Κατέχει ακόμα παράνομα. Προσέξτε με λίγο. Προσέξτε με λίγο. Οι διεθνείς συμβάσεις λένε ότι δεν μπορείς να αφαιρέσεις πολιτιστικά αγαθά ακόμα και από υποκατοχήν χώρα. Βέβαια. Το έχουν προβλέψει αυτό. Βέβαια. Έτσι λοιπόν, δεν μπορείς επειδή έχει κατακτήσει τώρα τη Βόρεια Κύπρο ο Τούρκος και δεν μιλάει κανένας στην Ευρώπη και κανένας δεν λέει ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό έδαφος υποκατοχήν και τάχα μου είμαστε όλοι ίσοι στην Ευρώπη και είμαστε όλοι. Πώς είμαστε όλοι, αφού ένα κομμάτι της Κύπρου είναι υποκατοχήν. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, από αυτό το κομμάτι της Κύπρου, εκτός το υποκατοχήν που είναι ένα τεράστιο έγκλημα, το δεύτερο μεγάλο έγκλημα που γίνεται είναι το πολιτιστικό. Γκρεμίζουν εκκλησίες και τις κάνουν τζαμιά. Κάποιες έχουν κάνει γήπεδα. Ό,τι πολιτιστικό. Ναι, εντάξει. Ό,τι πολιτιστικό αγαθό υπάρχει και στοιχείο υπάρχει και ταυτόχρονα χαλάνε και αφαιρούν όλη τη αρχαίο υπάρχει. Το οποίο το μοσχοπουλάνε. Αυτό λοιπόν είναι διπλή παρανομία, τριπλή και τετραπλή παρανομία για την οποία δεν μιλάει κανείς. Πρέπει να πω κάτι, αγαπητέ μου, το οποίο το διάβασα και συγκλονίστηκα. Ο Ρόμπερτ Φίσκ, μεγάλος Αμερικάνος δημοσιογράφος, είχε πάει μαζί με τον Αμερικανικό στρατό το 2003 στη Βαγδάτη. Και είδε τους Αμερικανούς στρατιώτες να μπαίνουν με χαρτιά στα χέρια μες στο μουσείο και να κλέβουν όσα τους διέταξαν να κλέψουν. Και τα πετάγαν μέσα στα φορτηγά ελληνικά αγάλματα μέσα από το μουσείο της Βαγδάτης. Κάποια σπάζανε, παίρνουν τα κεφάλια από κάτω τα σπασμένα, τα ξαναπετούσαν απάνω. Και δεν το λέει κάποιος τυχαίος. Είναι μεγάλος δημοσιογράφος στην Αμερική ο Ρόμπερτ Φίσκ. Ναι. Έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Οι Αμερικανοί αντιγράφουν τις πρακτικές του ναζισμού. Κατά παραγγελία κλέφτες οι Αμερικάνοι στρατιώτες. Έτσι και κατά παραγγελία κλέφτες ήταν και οι Γερμανοί στρατιώτες. Ακριβώς. Έμπαιναν σε συγκεκριμένα μουσεία και ήξεραν συγκεκριμένες προθήκες και θα πάρουν από τις συγκεκριμένες προθήκες. Δεν τα ξάφριζαν όλα σε μια προθήκη, έπαιρναν συγκεκριμένα τμήματα, συγκεκριμένα αντικείμενα, συγκεκριμένα κομμάτια, τα οποία ήξεραν εκ των προτέρων και που είναι και τι θα πάρουν. Και μάλιστα κρατούσαν στα χέρια τους και καταλόγους. Έτσι. Αυτά τα έχω γράψει στο βιβλίο μου για τις αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα επικατοχής. Έχει κάνει τρομερή δουλειά, πρέπει να πω. Σε αυτόν τον τομέα πάνω έχει κάνει τρομερή δουλειά. Εντάξει, ευχαριστώ. Το παραδέχομαι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι οι Γερμανοί το δίδαξαν αυτό. Και όταν αργότερα πάρα πολλοί Γερμανοί ναζιστές φυγαδεύτηκαν με τις ευλογίες Καθολικής Εκκλησίας στην Λατινική Αμερική και στην Βόρειο Αμερική, κυρίως Καναδά, πολλοί από αυτούς προσελήφθησαν σε μεγάλες θέσεις, σε υψηλά αξιώματα, σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, σε εργαστήρια, στο ένα στο άλλο, και εκεί πέρα στελέχωσαν μεγάλες υπηρεσίες οι οποίες λειτουργήσαν πλέον υπό τις διαταγές τους, υπό τους όρους τους. Ανάμεσα σε αυτά που εδίδαξαν λοιπόν οι Γερμανοί είναι το πώς να κλέβεις και να τα καταλαϊλατείς μια υποκατοχήν περιοχή. Οι Αμερικανοί λοιπόν όταν πήγαν στη Βαγδάτη, όταν έκαναν αυτόν τον πόλεμο για κάποια χημικά λέει που είχε αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα που ποτέ δεν τα μάθαμε, δεν βρέθηκαν, ποτέ δεν τα ξέρουμε, πάντως ο πόλεμος έγινε, δόθηκε, οι νεκροί υπάρχουν χιλιάδες εκεί πέρα γύρω. Τα πετρέλαια και τα αρχαία ήταν ο λόγος. Δόθηκε μια χώρα, λοιπόν ο πρώτος στόχος λοιπόν ήταν τα πετρέλαια, ο δεύτερος στόχος ήταν η αρχαιότητος, εξαφρίστηκε το Μουσείο της Βαγδάτης, η τρίτη και μεγάλη αναζήτηση που είναι η διαρκέστερη αναζήτηση όλων αυτών στον πλανήτη ήταν κάποια κρυμμένα χειρόγραφα, κείμενα τα οποία κάπου τα ψάχνουν. Έτσι. Και έχουν αιματοκυλήσει πολλές φορές διάφορες περιοχές που κατά καιρούς φαίνεται ότι εκεί υπάρχει το ζουμί. Και κυρίως περιοχές με πολλά σπήλαια σε ερήμους. Τώρα γιατί δεν τα βρίσκουν είναι μια άλλη ιστορία, την οποία δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε. Κάποιοι μάλλον τα κρύψαν πολύ καλά. Θέλει κάτι να σου πει εδώ η Δήμητρα, τη βλέπω ήδη έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Λεκάκη και από καλησπέρα, μένα. Καλησπέρα Δήμητρα. Πραγματικά ήμουν εντυπωσιασμένη διαβάζοντας το βιβλίο σας «Αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών Ναζί στην Ελλάδα». Ναι. Είναι τεράστια η λίστα των κλεμμένων αντικειμένων από πάρα πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Τι να πρωτοδεί κανείς από Αθήνα, Σούνιο, Ελευσίνα, εδώ Μακεδονία, Χαλκιδική,
Κνωσό από παντού. Δεν υπάρχει, δεν έμεινε καμία απ' έξω. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω έχετε αναφέρει και έναν ακριβή αριθμό. Δηλαδή ναι. Αναφέρεστε σε 8.500 αντικείμενα. Κινητά, προσέξτε. Κινητά, ναι. Κινητά, προσέξτε, η διαφορά. Τα οποία όλα αυτά αξίζουν 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, αν μπορείτε. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Ναι. Εάν τα κάνεις μια σούμα όλα αυτά, ναι. Τα κινητά αντικείμενα, αυτά τα οποία κινητά πια λένε, αυτά τα οποία μπορείς να τα βάλεις στη τσέπη σου και να φύγεις. Έτσι, ένα καροτσάκι και να το πάρεις και να φύγεις. Δεν είναι δηλαδή επουδενή το κοινόκρανο. Διότι δεν μπορεί να το μπορεί να το μετακινήσει εύκολα, αλλά το κοινόκρανο δεν νοείται αντικείμενο. Ένα τμήμα ενός ναού νοείται τμήμα ενός ναού, το οποίο είναι σε ένα ενιαίο σύνολο και αποσπασμένο δεν έχει καμία αξία και φυσικά δημιουργεί πολύ μεγάλη βλάβη στο μνημείο. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι μπορώ να μετακινήσω ένα λίθο από τα τείχη της Μυκηνών ή της Τίνης, θα τον πάρω και να φύγω. Αυτό δεν είναι κινητό, έτσι. Ναι. Κινητό όρισα λοιπόν τι ακριβώς είναι. Από αυτά λοιπόν είναι 8.500 αντικείμενα, τα οποία είναι αρχαίας ελληνικής τέχνης, κλασικών χρόνων, ξεκινάνε από τη νεολιθική εποχή, προσέξτε, και έχουμε και παλαιολιθική εποχή, έχουμε και παλαιολιθική, τα οποία αυτά και αν είναι ανεκτήμητα, έτσι όμως και στην αλίαρτο ας πούμε της βιωτίας, έχουμε λοπή σπηλαίου με παλαιολιθική κατοίκηση. Έτσι. Έχουμε νεολιθικής εποχής και στη Θεσσαλία και αλλού. Έχουμε των Μυκηναϊκών χρόνων. Έχουμε όλο τον περίοδο, δηλαδή μέχρι και των Ελληνιστικών και των Βυζαντινών κοιμηλίων και των μοναστηριών, των κοιμηλίων των μοναστηριών και των βιβλιοθηκών τα βιβλία. Ακριβώς. Αφήνω έξω λοιπόν τις βιβλιοθήκες, διότι δεν προσμετρώνται. Ναι. Αφήνω έξω λοιπόν, διότι δεν προσμετρώνται, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Έτσι, πάμε ως χάρη, δεν μπορεί να ξέρει πόσα βιβλία είχε η βιβλιοθήκη του Λέχοβου όταν την ξάφρισαν ολόκληρη. Εικάζουν οι κάτοικοι ότι πρέπει να ήταν γύρω στα 10.000 βιβλία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το. Δεν υπήρχε κατάλογο σε ένα βιβλίο εκείνη την εποχή. Η βιβλιοθήκη της Κερκύρας είχε 70.000 βιβλία. Ξαφρίστηκαν και αυτά. Η βιβλιοθήκη των Μιλαιών όμως του Πηλίου, που ήταν το ψυχισάκος, Βάθη Μουγαζή κλπ. Δεν έχουμε στοιχεία για το πόσο ήταν, πόσα βιβλία είχε. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα λοιπόν αφήνουμε έξω τα βιβλία. Αφήνουμε έξω τις εικόνες και τα αντικείμενα των εκκλησιών. Διότι κανείς δεν ξέρει μια εκκλησία πόσες εικόνες έχει, ούτε και σήμερα ξέρουμε πόσες εικόνες έχει. Η εκκλησία της γειτονιάς σου ξέρει εσύ πόσες εικόνες έχει. Όχι. Ο παπάς ξέρει, όχι. Ποιος ξέρει, κανείς. Έτσι και τότε. Αφήνουμε λοιπόν έξω και αυτά τα βυζαντινά κοιμήλια και πάμε μόνο στα αρχαία αντικείμενα τα οποία είναι καταγραμμένα, προσέξτε, από 1946 σε μια επίσημη έκθεση της τότε αρχαιολογικής υπηρεσίας, του τότε Υπουργείου Πολιτισμού, δεν υπήρχε πολιτισμού. Ο Σιμόπουλος δεν ήταν ή κάνω λάθος? Ορίστε. Ο Σιμόπουλος δεν ήταν ο αρχαιολόγος που το έκανε αυτό? Όχι. Λάθος κάνω, συγγνώμη. Ήταν μια ομάδα αρχαιολόγων, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και αυτά είναι 8.500. Φανταστείτε να προσθέσουμε και όλα αυτά που σας είπα. Σε αυτά δεν προσμετρώ τις καταστροφές των μνημείων. Έτσι ακριβώς. Διότι, προσέξτε να δείτε, όταν πας και κάνεις πυροβολία και φωλιές πυροβόλων σε έναν αρχαίο ναό όπως το Σούνιο, όπως την Άπτερα της Κρήτης, πόσο να κοστολογήσω εγώ τον αρχαιολογικό χώρο της Άπτερας και του Σουνίου, ας πούμε. Πόσο να κοστολογήσω ότι κάνανε σκοποβολή πάνω στον Παρθενώνα και ότι αφόδευαν μέσα στον Παρθενώνα. Κάνανε, οι Γερμανοί στρατιώτες. Κάνανε ασκήσεις, όπως τα λέτε, κάνανε ασκήσεις σκοποβολής. Πόσο να το κοστολογήσουμε αυτό, αγαπητέ μου? Μέσα στο Κερωμικό. Κάνανε ασκήσεις σκοποβολής στην αρχαία Ιθώμη. Κάνανε ασκήσεις σκοποβολής στην Μεσίνη. Έτσι. Μα στον Παρθενώνα λέμε. Σημάδευαν τις κολόνες. Ναι. Λοιπόν, και την είχαν κάνει τον Παρθενώνα αφοδευτήριο. Πιστεύω ότι μία μαϊμού αν τη βάλεις εκεί θα σεβαστεί περισσότερο αυτό το χώρο. Έτσι λέω εγώ τώρα με την όποια λογική διαθέτω, αγαπητέ μου. 1000%. Εγώ δεν έχω δει μαϊμούδες να κάνουν κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι βομβάρδισαν βουνά ολόκληρα, τοπία ολόκληρα, χωριά ολόκληρα και τα χώματα που πέσανε κατάχωσαν, καταπλάκωσαν αρχαιότητες. Έχουμε χάσει το αρχαίο θέατρο της Άσκρης, της πατρίδας του Ισιώδου και του Πινδάρου. Είναι καταχωμένο χωράφι αυτή τη στιγμή, διότι το είχε βρει η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Πέσαν τα χώματα από πάνω από τους βομβαρδισμούς, κατέβηκε όλο το βουνό κάτω και τα χώματα ξανακαταπλάκωσαν το αρχαίο θέατρο που είχε αναδειχθεί. Και αυτή τη στιγμή, αν σας πάω εκεί πέρα, δείτε, θα δείτε τα χωράφια. Μην την πλάκα μου κάνει ότι πέρα υπάρχει θέατρο. Εγώ βλέπω ένα οικόπεδο. Λοιπόν, πόσο λοιπόν να κοστολογήσει αυτή την ιστορία? Έτσι λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι το κόστος, όλα αυτά τα αφήνω απ' έξω. Όλα αυτά τα αφήνω απ' έξω. Φανταστείτε λοιπόν πόσο γαλαντόμος είμαι. Πόσο μας χρωστάνε τελικά.
Τελικά από τα κινητά μόνο είναι 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ. Κάποια στιγμή είδα ότι οι Γάλλοι από το Μουσείο του Λούβρου, εάν τους ζητήσουμε τα λεφτά που εισέπραξαν τα τελευταία 50 έτη από τις αίθουσες με τις ελληνικές αρχαιότητες, θα ξεπεράσουν τα 300 δις. Ναι, το γράφω στο βιβλίο μου, το έχω. Και προσέξτε, όταν είπανε να βγάλουν την νίκη της Αμοθράκης από το Μουσείο του Λούβρου για να την καθαρίσουν, για να την διορθώσουν, για να τη συντηρήσουν, για, ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε στα τρελία, άμα την βγάλουμε εκεί ποιος θα μπαίνει στο Μουσείο του Λούβρου. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή υπολογίζουν ότι περίπου το 60% των επισκεπτών του Λούβρου μπαίνει για να δει την νίκη της Αμοθράκης. 9,5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, μια Ελλάδα κοντά. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Και δεν έχουμε πάει ως ελληνικό κράτος να διεκδικήσουμε ένα πνευματικό δικαίωμα. Από 20 ευρώ εισιτήριο ο καθένας, υπολόγισε τώρα εσύ εδώ πόσα λεφτά είναι. Από 50 χρόνια πίσω, εγώ να βάλω πιο πίσω, και με 10% προσάυξηση κάθε έτος. Ναι. Γιατί με τόσο επιτόκιο μας δάνεισαν. Οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία υπάρχει ένα πνευματικό δικαίωμα. Όχι με το επιτόκιο που μας δάνεισαν, όχι παραπάνω, με 10%. Ναι, ναι. Σας λέω λοιπόν ότι για οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία, για μια ταινία από το Video Club να δανειστείς, υπάρχει πνευματικό δικαίωμα που πληρώνει στους δημιουργούς. Βέβαια. Και αποδίδεται στους αντίστοιχους οργανισμούς. Βέβαια. Ένα αγούδι όταν παίζει ένα ραδιόφωνο, πληρώνει την ΑΕΠΗ τους δημιουργούς που το γράψαν. Έτσι, έτσι. Και το στιχουργό. Το ίδιο γίνεται, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να επιβάλλουμε να γίνει, γιατί είμαστε κατεξοχήν χώρα του πολιτισμού και της δημιουργίας, να επιβάλλουμε να γίνει και για τα αρχαία μας αντικείμενα, γλυπτά μας έργα και τα αρχαία μας. Δεν μπορεί να εκδίδει κάθε τόσο ο κάθε εκδότης στη Γερμανία, στην Ινδία, στη Χιλή, ξέρω εγώ, στον Καναδά, τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, έτσι, και να κερδίζει και να μην αποδίδει σε κανέναν τίποτα, σε κανέναν Έλληνα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν δεν θέλει να πληρώσει πνευματικό δικαίωμα, να έρθει εδώ πέρα να κάνει ένα έργο. Να μας χαρίσει 50 βιβλία, να πάει σε ένα χωριό να κάνει ένα δρόμο, κάτι να κάνει. Οικονομάνε τρελά από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς όλοι. Σε πληροφορώ, στο Νάσβιλ του Τέξας έφτιαξαν έναν Παρθενώνα ολόγιο με τον δικό μας, όπως ήταν όμως στην αρχαιότητα. Ναι. Και οικονομάνε τρελά λεφτά. Υπάρχει μέσα και το άγαλμα της Αθηνάς, το Χρυσελεφάντινο, σε απομίμηση βέβαια. Αυτός ο ναός του Νάσβιλ όμως έχει έναν δημιουργό. Λέγεται Καλλικράτης, λέγεται Ευθυδίας. Και όμως. Από τα εισιτήρια εκεί, μπορεί και να λένε στα Αμερικανάκια, φέραμε τον Παρθενώνα από την Αθήνα εδώ, μην πάτε εκεί τζάμπα. Μπορεί να το λένε. Όλα τα περιμένουν από τους Αμερικανούς. Αυτή είναι φοβερή και τρομερή εκεί πέρα. Και έχουν μάθει και στο Ιμιτασιόν αυτοί. Βέβαια. Ούτε να τους φάνηκε περίεργο. Βέβαια. Και οι Ιάπωνες έχουν κάνει νησιά που μοιάζουν με τη Σαντορίνη, νησιά που μοιάζουν με τη Δήλο, αν το ξέρετε, πας και βλέπεις το γραφό. Έτσι. Ολόκληρο νησάκι μικρό. Το οποίο είναι σαν τη Σαντορίνη, ίδιο. Είναι νησάκι το οποίο είναι σαν την Δήλο, ίδιο. Είναι νησάκι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά όμως τα πράγματα έχουν πνευματικό δικαίωμα. Ένα κοιμισμένο Υπουργείο Πολιτισμού που έχουμε δεν έχει σηκώσει ποτέ το αναστημά του για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει διοργανώσει ποτέ μια ημερίδα για αυτό το πνευματικό δικαίωμα. Να βάλει επιστήμονες κάτω, να βάλει νομικούς κάτω, να βάλει δικηγόρους. Αν τώρα και εσύ που ξέρεις τι επικρατεί εδώ. Δεν συζητάμε. Ξέρεις τι επικρατεί, τι δεν συζητάμε εδώ. Ναι, αλλά λέγε, πρέπει να καταλάβουν κάπου κάποιοι ότι κάνουν. Μόνο να τους εκθέσουμε δημόσια, όπως κάνουμε τώρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί κάποιος τρελός θα βρεθεί και θα τους κάνει μια μήνυση για αμέλεια καθήκοντος. Έτσι. Βέβαια, κάποια στιγμή. Όχι μόνο αυτό, ότι και ότι είναι και επικίνδυνοι για την προστασία του πολιτισμού που έχουν ορκιστεί και έχουν προσληφθεί για να κάνουν, να υπηρετήσουν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω. Βέβαια. Είναι πολύ λογικό, λοιπόν. Είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει γεννήσει το μεγαλύτερο. Καλός ή κακός, αυτή είναι η χώρα μας. Έχει γεννήσει το μεγαλύτερο πολιτισμό του πλανήτη Γη. Έτσι. Υπάρχει, είναι δυνατόν να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού. Να κοιτάξει τι, το φεστιβάλ, τα τραγούδια, το θέατρο, τις καστικές τέχνες, την γλυπτική, την αρχαία, την αρχαιότητα, τις μουσικές, τη βυζαντινή μουσική. Τι να έχουμε το κοιτάξει. Αυτό λοιπόν το Υπουργείο πρέπει να επιμεριστεί σε πολλά Υπουργεία. Εδώ η Αίγυπτος και έχει άλλον Υπουργό Πολιτισμού και άλλον Υπουργό Αρχαιοτήτων. Έτσι πρέπει κανονικά. Βέβαια. Και άλλους επιμερισμούς μπορείς να κάνεις. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχουμε κάθε 20 χιλιόμετρα, κάθε 10 χιλιόμετρα και άλλον αρχαιολογικό χώρο και να αντιμετωπίζονται όλα αυτά σε μια σύσκεψη όπως το φεστιβάλ που θα γίνει, ας πούμε, στην Ξάνθη ή στην Κλικής για 5 τραγουδιστές.
Έχουν καμία σχέση αυτά τα πράγματα. Ή το φεστιβάλ Επιδαύρου που έχει καταντήσει να εμφανίζεται ο κάθε πικραμένος εκεί πέρα και ο κάθε. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Ναι. Λοιπόν, και να δίνονται επιδοτήσεις σε έργα που παρουσιάζουν Αθανάσιο Διάκου αδελφοί για μια παράσταση που έχει παιχθεί όλοι και όλοι, και αυτά τα χρήματα να μην πηγαίνουν σε ανασκαφές. Να δίνονται επιδοτήσεις για αναστηλώσει τζαμιών. Να δίνονται επιδοτήσεις. Άμπραβο. Για... Με αυτά τα λεφτά μπορούσαν να κάνουν μουσεία για να πάρουμε πίσω τα κρυμμένα και να τα βάλουμε εκεί. Εκτός από τα μουσεία μπορούσαν να γίνουν και να δοθούν στους αρχαιολόγους, να σκάψουν όλη την Ελλάδα, να τελειώσουν οι άνθρωποι τα σκάματα και τις εργασίες. Βέβαια, αγαπητέ μου, οι οικολογικές οργανώσεις και ΜΚΟ παίρνουν περίπου 300 εκατομμύρια ετησίως. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι πόσα μουσεία, να μην πω σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Μπορούν να γίνουν με αυτά τα λεφτά. Ναι, και αυτή τη στιγμή που συζητάμε, που η Αμφίπολη είναι στο φόρτε της και θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες αρχαιολόγοι, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, είναι ανεργοί άνθρωποι, έχουν τελειώσει. Ναι. Έχουν... Να είναι όλοι εκεί. Θα έπρεπε να είναι όλοι εκεί και να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας 2-3 μήνες. Δεν έχει άλλο περιθώριο. Τι είναι οι βροχές εκεί, τα χιόνια εκεί πέρα. Βέβαια, μετά τελειώνει. Αναγκαστικά θα σταματήσουν. Αλλά αυτό όλο το διάστημα πρέπει να είχαν εκμεταλλευτεί όλοι αυτοί οι άνεργοι άνθρωποι, οι πτυχιούχοι άνεργοι επιστήμονές μας και να πάνε εκεί. Είναι δυνατόν η Ελλάδα, η χώρα που σας είπα που κάθε 5 χιλιόμετρα έχει αρχαιολογικό χώρο, να έχει άνεργους αρχαιολόγους? Τι όμως. Σε αυτή τη χώρα όλα μπορούν να συμβούν. Ορίστε. Α, ναι. Σε αυτή τη χώρα όλα μπορούν να συμβούν, αγαπητέ μου. Είναι δυνατόν να ζητάς. Να ζητάς από ξένες αρχαιολογικές σχολές να έρχονται να σε βοηθήσουν ή να κάνουν σκάματα εδώ πέρα και να μην είσαι εσύ επικεφαλής και να είναι αυτοί επικεφαλής και να. Και όμως γίνεται. Στους Δελφούς λέει κουμάντο κάνουν οι Γάλλοι. Στην Ολυμπία κουμάντο κάνουν οι Γερμανοί. Γιατί παραδοσιακά έχουν πάρει την ανασκαφή και επειδή πρώτα θα είναι ο κορυφαίος, ο Έλληνας αρχαιολόγος, υπεύθυνος του τομέα του, υπεύθυνος του τόπου του. Και από κάτω ας έρθουν να βοηθήσουν και να κάνουν πρακτική φυσικά υγεία. Ποιος θα το πει αυτό σε αυτό? Χώρα τους δεν έχουν να απασχοληθούν οι άνθρωποι. Ποιος θα τους το πει όταν είμαστε υποκατοχή αυτή τη στιγμή? Ναι, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Εγώ σας λέω πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Α, το πώς πρέπει να είναι, το ξέρουμε όλοι. Λίμωρο, βέβαια. Ορίστε. Το πώς πρέπει να είναι, το ξέρουμε, αγαπητέ μου. Δεν το ξέρουμε, γιατί δεν έχετε ακούσει κανένα πολιτικό να το λέει. Από αυτού περιμένει να τα πούν. Ορίστε. Από αυτού περιμένει να τα πούν. Εγώ το λέω και το φωνάζω χρόνια τώρα. Αλλά πριν 5 χρόνια δεν ήμασταν υποκατοχή. Πριν 15 χρόνια δεν ήμασταν υποκατοχή. Ή ναι. Τελικά μήπως ήμασταν πάντα? Όχι, πάντα ήμασταν. Α, εκεί οδηγούμαστε δηλαδή εκ των πραγμάτων. Και μόνο επί Καποδίστρια, επί Μεταξά και επί Γεωργίου Παπαδόπουλου δεν ήμασταν. Και αυτό γιατί δεν υπήρχαν τα κόμματα. Ναι, δεν ξέρω. Α, αυτό είναι άλλο κουβέντα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Α, μεγάλη... στην άκρη την κουβέντα τώρα. Κομματικά, αλλά δεν. Όχι, γιατί δεν υπήρχαν τα κόμματα, λέω. Ναι. Γι' αυτό το είπα. Δεν θέλω να το δω έτσι και να το τοποθετήσω έτσι. Εγώ άλλο θέλω να πω. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτά τα θέματα που συζητάμε εμείς τώρα στο ραδιόφωνο και μας ακούει ο κόσμος είναι θέματα ταμπού. Δεν συζητιώνται καν στις ομάδες των κομμάτων. Θεωρούμε το πιο φυσικό πράγμα του κόσμου να πας σε ένα μουσείο στην Πολωνία, στην Κρακοβία, ξέρω εγώ, και να δεις αρχαία αντικείμενα ελληνικά. Μα στο μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο υπάρχει ολόκληρος ο ναός της Περγάμου. Ναι. Το ξύλωσαν, τον πήγαν, το στήσαν και μετά χτίσαν το μουσείο γύρω-γύρω. Ναι, πού ξανακούστηκε να έχει γίνει κάτι τέτοιο? Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Πες μου εσύ που ξανακούστηκε κάτι τέτοιο. Όπως τα λες είναι τα πράγματα. Κάτι λίγο σε θέλει η κυρία Ρετσινά να σε ρωτήσει εδώ κάτι. Ναι. Κύριε Λεκάκη, όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρατε, είπατε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν σηκώνει το ανάστημά του για να διεκδικήσει την πολιτιστική κληρονομιά που βρίσκεται στο εξωτερικό. Ναι. Μήπως εδώ πρέπει να δούμε λίγο τι ρόλο παίζει και ο λαός της Ελλάδος. Γιατί κακά τα ψέματα αυτή η χώρα κατοικείται από 11 εκατομμύρια κατοίκους και πρέπει να δούμε το επίπεδο του κόσμου. Μήπως δηλαδή η πολιτική τελικά είναι αυτή που είναι ακριβώς επειδή και το επίπεδο του λαού δεν είναι και τόσο υψηλό. Ποιος ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό τελικά? Νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι. Περισσότερο επικρατεί μία pop κουλτούρα που δεν έχει να προσδώσει κάτι περισσότερο από μία απλή διασκέδαση. Δεν ψυχαγωγεί επί της ουσίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα και ο λόγος για τον οποίο φτάσαμε και σε αυτή την κατάσταση και της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Mm-hmm. Έχω να σας απαντήσω το εξής, ότι τα πάντα είναι θέμα παιδείας. Mm-hmm. Και ότι όταν κόψεις την παιδεία από έναν λαό, φυσικά
μετά θα τον καταφέρεις να φτάσεις στο χαμηλότατο επίπεδο που αν μόλις αναφέρατε. Οπότε όμως εκεί πέρα δεν ευθύνεται ο λαός, δεν ευθύνεται αυτός που έχει το τόσο χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή να σας πω το εξής, όταν ο γέρος, ο παππούς στο χωράφι του, στη βιωτεία, στη Θήβα, σκάβοντας να φυτέψει κρεμμύδια, ο οποίος με το ζόρι ζούσε με την κρεμμυδοπαραγωγή του, έβρισκε ένα γαλματίδιο, το οποίο δεν ήξερε και την αξία του. Ναι. Δεν είχε πάει σχολείο, δεν του είχε μάθει και κανείς πόσο σπουδαίο ήταν και πόσο μεγάλο και πιθανό ήταν αυτό το εύρημα που είχε βρει. Και εμφανιζόταν ένας καλοθελητής πάντα. Ναι. Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος και του λέγε: δώσε μου αυτό και πάρε 30 χιλιαρικάκια. Με τα 30 χιλιαρικάκια αυτός έβλεπε ότι λυνόταν ήταν τα δεκαπλάσια από το ετήσιο εισόδημά του. Ναι. Έδινε ο άνθρωπος, δεν το έδινε γιατί δεν αγαπούσε την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν το έδινε γιατί δεν αγαπούσε την πατρίδα του. Το έδινε διότι δεν ήξερε τι είναι αυτό που κάνει, δεν ήξερε τι είναι αυτό που βρήκε, δεν ήξερε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Δεν το είχε πει κανείς. Και εγώ εδώ πέρα θα έρθω να κρίνω και να κατακρίνω αυτόν τον έξυπνο που ξέρει και πάει και τα αγοράζει, που είναι το μουσείο. Mm-hmm. Το οποίο ξέρει ότι κάνει μια παράνομη πράξη. Αυτός ο φτωχός αγρότης που σκάβει στην Αμοργό και βρίσκει ένα αγκιάκι και έρχεται ο Άγγλος καθηγητής και του λέει: δώσ' πάρε 2.000 ευρώ και δώσ' το μου. Αυτός δεν έμαθε ποτέ από το σχολείο του, από την παιδεία του, δεν πήρε ποτέ καμία αγάπη έτσι για τον τόπο του, δεν πήρε καμία γνώση για τον τόπο του. Άρα λοιπόν εκπαίδευσαν έναν λαό ολόκληρο να είναι αγράμματος, αμόρφωτος, αστοιχείωτος και να μην έχει καμία αγάπη για τη χώρα του και την ιστορία της. Και τώρα λέμε ότι φταίει αυτός ο λαός. Όχι, δεν φταίει αυτός ο λαός. Δεν φταίει ποτέ ο λαός. Δεν μπορεί. Τι έλεγε ο Σακελάριος, το θυμάστε? Κρατάς μια πέτρα, λέει, και την πετάς και ανοίγεις το ένα στο κεφάλι στα δύο. Είναι ποτέ δυνατόν αυτή η πέτρα? Αυτό μου λέτε τώρα εσείς. Ναι. Αυτό μου λέτε τώρα εσείς. Ναι. Ο λαός αυτός, σας πληροφορώ, να σας πω κάτι. Ναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν βρέθηκε ο κούρος της Τενέας, ναι, να σας πάω περισσότερα να σας πω, ήταν χωρίς κεφάλι. Mm-hmm. Μετά στην ανασκαφή, 1840 σας λέω, όθωνα. Το 1840 λοιπόν που βρίσκεται στην ανασκαφή, το κεφάλι, το κομμένο κεφάλι, κάποιος το είχε πάρει και το είχε του Κούρου, που είναι ένα από τα ορότερα πλαστικά έργα τέχνης στον κόσμο, αυτός ο Κούρος, λέγεται και Απόλλωνας της Τενέας, το πήρε και το φύλαξε μέσα σε ένα βάζο, σε ένα πύλινο βάζο, σε ένα πύλινο αγκείο. Είχε σπάσει, είχε πει θα μπορούσε να το πάρει, να το πάει σπίτι του, να το κάνει πρέσπα πια, να το εντυχίσει σε ένα τοίχο να το βλέπει, θα μπορούσε να το πουλήσει, θα μπορούσε. Ναι, όμως αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία, όχι μόνο να το αφήσει κάτω, εκεί δίπλα στο ακέφαλο άγαλμα, αλλά να το προφυλάξει κιόλας, βάζοντάς το, καλύπτοντάς το μέσα σε ένα πύλινο αγκείο, το οποίο θα του ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το κιούπι. Και το έβαλε εκεί και το άφησε εκεί πέρα για τους επόμενους που θα το βρουν και θα ξέρουν προφανώς τι να το κάνουν. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, αυτός είναι ο ευαίσθητος Έλληνας, για να μην βλέπετε μόνο αυτόν τον κακό Έλληνα ο οποίος την πουλάει. Να σας πω κάτι, όταν βρίσκει ο Σαμπουιζό, ο Γάλλος κλέφτης, ο πρόξενος της Αδριανουπόλεως, στη Σαμοθράκη, το άγαλμα της νίκης, έχει βάλει Έλληνες να σκάβουν, τους πληρώνει, τους δίνει μεροκάματα. Οι άνθρωποι πήραν, εκείνη, ξέρετε, ήταν εκείνη η εποχή Σαμοθράκη, πίνα και λύσα. Και οι άνθρωποι βρήκαν ένα μεροκάματο και σκάβανε και βρίσκαν πράγματα και τα έπαιρνε αυτός. Ήταν ο Γάλλος πρόξενος. Αυτοί το βλέπανε και σαν μια αντίσταση ανάντι στους Τούρκους. Αυτό. Προσέξτε να δείτε. Μπείτε λίγο στην ψυχολογία της εποχής. Όταν όμως βρίσκουν την κόρη, βρίσκουν το άγαλμα, αυτός ο Έλληνας ο οποίος σκάβει και με το σκουπάκι του προφανώς βρίσκει το άγαλμα της νίκης, γυρνάει και φωνάζει, γίνει καταγραμμένο αυτό, το λέει ο Φαρδής. Γυρνάει και φωνάζει, το έχω στο βιβλίο μου για τη Σαμοθράκη αυτό, γιατί με συγκλώνησε. Γυρνάει και λέει στο Σαμπουιζό, κύριε, ήβραμεν μίαν κόριν. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε, για τον Έλληνα, αυτό που βρήκε κάτω, το άγαλμα, το πεταμένο μαρμαρό, δεν ήταν ένα κομμάτι πέτρας πεταμένο, όπως το βλέπω άλλους να το πάρω, το σηκώσω. Για αυτόν ήταν κάτι ζωντανό, είχε ψυχή, το ονόμασε κόρη, όπως ονομάζει ο πατέρας την αγαπημένη του θυγατέρα που τον φροντίζει, αυτό σημαίνει κόρη. Και ο Φαρδής είναι ένας από τους καλύτερους ιστοριοδίφες. Βέβαια. Πολύ γνωστός σας Σαμοθρακίτης, βέβαια. Λοιπόν, εγώ τώρα τι θέλω να σου πω. Καταλαβαίνετε γιατί έχει πολύ. Μην μιλάτε για αυτό το λαό λοιπόν. Όχι, εγώ σου λέω ότι. Εντάξει, είμαστε και χορτάτε από αρχαία. Βλέπουμε όλη την αρχαία γύρω μας. Μήπως ξέρετε τι έκανε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος όταν έβλεπε τους Τούρκους να διαλύουν την Ακρόπολη και να πούνε. Τους έδωσε μπαρούτι για να μην την πειράζουν. Μπράβο. Λοιπόν, ακριβώς. Ο αγράμματος ο Οδυσσέας ο Ανδρούτσος. Πάρτε από εμάς μπαρούτι που το χρειαζόταν για να τους σκοτώσουν. Πάρτε μπαρούτι και μην χαλάτε τον ναό. Στην Αταλάντη, εκεί στο χάνι της γραφιάς που τώρα το ξεπουλήσανε, το νοικιάσανε σε κάτι αυτό.
όταν έσκαβε να κάνει χαρακώματα, να κάνει ταμπούρια ο Οδυσσέας Ανδρούτσος για να αντιμετωπίσει τις ορδές των Τούρκων, σκάβοντας πέφτει πάνω σε αρχαία τείχη. Ξέρετε τι είπε? Αφήστε τα αυτά εδώ, ξανασκεπάστε τα, πάμε αλλού. Για να μην τα χαλάσει. Βέβαια. Πάνε μα αλλού, εκεί πέρα είναι, δεν είναι τόσο ασφαλές το σημείο. Λέει δεν πειράζει, εδώ πέρα λέει όμως δεν είναι δικό μας, είναι το προγόνο μας. Πρέπει να μείνει έτσι, σκεπάστε το. Και πήγε σε ένα δεύτερο τρόπο, δεύτερο τόπο, λιγότερο ασφαλή, για να σώσει το. Για, όχι να σώσει, για να μην πειράξει ένα τυχείο αρχαίο ελληνικό. Και έρχεται τώρα το ΚΑΣ να αποφασίσει ποιο θα αφήσει και ποιο θα θάψει. Όταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ρίσκαρε τη ζωή του για αυτά τα πράγματα. Πλάκα μου κάνατε. Αντιμετώπιζε τους τρόπους, έδινε μπαρούτι να τον χτυπήσουν, να τον σκοτώσουν μόνο και μόνο για να μην διαλύσουν το μολύβι της Ακροπόλεως. Αυτοί είναι οι μεγάλοι Έλληνες, αυτοί είναι οι δικοί μου Άγιοι, αυτοί είναι οι δικοί μου ήρωες. Καταλαβαίνετε, σας λέω, μην τα βάζετε με το φτωχό λαό. Όχι, και σε αλίμονο. Ποιος είπε αυτό? Το παιδί που είναι στην καφετέρια και έχει τα πόδια του αραγμένα στην άλλη καρέκλα πάνω και πίνει το φραπέ του και λέει πόπο, πάω και ξέρω ψωμί ή Άρης ή Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι λέει. Δεν φταίει σε τίποτα αυτό το παιδί. Φταίνει οι άλλοι που δεν του μάθανε αυτά που πρέπει να του μάθουν. Ακριβώς. Εκεί να χτυπήσετε. Το ψάρι βρωμάει πάντα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε πολύ βαθιά νερά. Άκου να δεις τι έχει γίνει. Το 2007, όταν ήμουν στην Εγνατία τηλεόραση, έκανα μια εκπομπή για το eBay. Ναι. Το οποίο πουλούσε αρχαιοελληνικά αντικείμενα. Ναι. Έκτοτε την έρευνά μου την προχώρησα πολύ, αγαπητέ μου, και διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες κάνουν τι, το πλυντήριο αρχαιοτήτων. Ακριβώς. Έχουν απλωμένους δικούς τους ανθρώπους σε Ελλάδα, Συρία, Τουρκία, Αίγυπτο, όπου συνήθως βρίσκονται αρχαία. Και μόλις αντιληφθούν ότι κάποιος βρήκε, αλλά εδώ πόσο θες γι' αυτό. Αυτό που είπα προηγουμένως. Πάρτα. Το παίρνουν, νύχτα έχει φύγει έξω. Νύχτα. Πάει σε αυτή την εταιρεία, νομιμοποιείται, εκδίδουν, αγαπητέ μου, οι εταιρείες που θα ακούσει σε λίγο. Και πιστοποιητικά αυθεντικότητος τα μεταπολούν με τιμολόγιο στο μουσείο και το μουσείο τα έχει πάρει με νομιμοφανή τρόπο. Και αυτές τις εταιρείες τις χρειάζονται αυτές οι χώρες στις οποίες βρίσκονται. Και αν πας εσύ να την κάνεις κάτι, το αμερικανικό κράτος ή το αγγλικό ή το γερμανικό θα κολυσιεργεί την υπόθεση για 20 τουλάχιστον χρόνια. Ώσπου να βαρεθείς και να βγεις. Θα ονοματίσω λοιπόν όσες κατάφερα να βρω. Πέραν του eBay. Ναι. David Lawrence, Virginia, Αμερική. Με τα πολύ ελληνικές αρχαιότητες. Με πιστοποιητικά αυθεντικότητα, σε παρακαλώ. Είναι ενός εβραϊκής καταγωγής, του David Lawrence. Εντάξει, η καταγωγή του δεν είναι το θέμα μας. Daniel Frank Sedgwick. Άλλη μία εταιρεία υπό την κατοχή. Είναι η εταιρεία αυτού του κυρίου. Daniel Frank Sedgwick LLS. Χιλιάδες νομίσματά μας και αρχαιότητες. Η επόμενη είναι η εταιρεία Ma Shops. Αυτή είναι στη Ζυρίχη. Οι άλλες δύο ήταν στην Αμερική. Και η Ελβετία είναι μεγάλο πλυντήριο. Βέβαια. Η Lost Galeon. Και αυτή βρίσκεται στην Αμερική. Και αυτή εκδίδει και πιστοποιητικά αυθεντικότητας. Όχι μόνο πουλάει, εκδίδουν και οποιονδήποτε θέλει. Όσα δεν τα θέλουν τα μουσεία, τα βγάζουν να τα αγοράζει ο κόσμος. Η Βίλμαρ και αυτήν είναι στην Αμερική, συγγνώμη. Ναι, και αυτή είναι στην Αμερική. Η Βίλμαρ, η Νούμις Μπιτς και αυτή είναι επίσης είναι στην Αμερική. Η CNG είναι στην Αγγλία και συνεργάζεται με την Νούμις Μπιτς. Δηλαδή η μία είναι στην Αμερική, άλλη στην Αγγλία και είναι συνεργαζόμενες. Υπάρχει η Ισπανική Τεσορίλο. Η Ιταλική Ιμπέριο Νουμισμάτικο. Η Αγγλική E-Collector. Η Ισπανική το Boco Collection, το Do Collection. Προσκετώ να δεις που φτάνουμε. Η Αγγλική εταιρεία Wild Winds του Brett Hammond που βρίσκεται στο Λονδίνο. Αυτό διαφημίζεται ότι διαθέτει 68.000 αρχαιότητες μας, κυρίως νομίσματα, προς πώληση. Και κανείς δεν πάει πει τι λέτε ρε παιδιά εδώ πέρα, πού τα βρήκατε αυτά? Ναι, όπως τα λες. Κανείς δεν πάει να τους πει κάτι. Όπως τα λες. Να μην πούμε τους 20 δημοπρασιών, η Μόρτον Έντεμ, η Σόθμπις και οι υπόλοιποι, οι οποίοι τα αγοράζουν από εκεί, από αυτές τις εταιρείες τα αγοράζουν. Στάστορα, γιατί υπάρχουν και άλλες.
και άλλες απίστευτες εταιρείες. Λοιπόν, θα σας απαριθμίσω, δώσω μου μερικά δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα θέλω. Η Dogma, όχι το ξενομή, η Best Coins, Best Coins. Και αυτή είναι στην Αμερική, επίσης με τα πολλή αρχαιότητες μας. Η εταιρεία του David Shear, και αυτή επίσης είναι στην Αμερική. Η Ancient Resource, επίσης στην Αμερική. Λοιπόν, πιο πολλές από αυτές τις εταιρείες βέβαια πρέπει να πούμε ότι εμφανίζονται με καλοκάγαθους τρόπους. Ναι, και κάνουν και μεγάλες αγαθοεργίες, δηλαδή κάνουν μεγάλες προσφορές και ξεπλένονται και έτσι. Ναι. Φιλανθρωπικά γκαλά, πάρτι, εκδίδουν βιβλία, πολιτισμό, λευκόματα που τα αναπαράγουν δικές μας εφημερίδες εδώ πέρα και δική μας εκδοτική οίκη. Με πολύ ωραίες φωτογραφίες και οικονομάνε και από αυτό. Δηλαδή έχουν και άλλο τρόπο να οικονομήσουν. Βέβαια. Από πολλή πλευρά. Η NGS, αγγλική. Αυτή αυτό διαφημίζει ότι έχει τεράστια συλλογή από αρχαιότητες μας. Η γερμανική Gorni and Moss. Gorni, η οποία θα δημοπρατήσει σύντομα Αμερική. Απίστευτα πράγματα. Αυτό που έβγαλα, 13-14 του μηνός. Ναι, λοιπόν. Υπάρχει ακόμα η αγγλική Art Ancient, η Art Institutive Chicago, η επίσης αμερικάνικη Sadis Gallery που διαθέτει και σαλόνι εκδηλώσεων εκεί που είναι οι αρχαιότητες προσπόνηση. Ναι. Να παρακαλείς το γάμο, τη δεξίου του γάμου. Ναι, τα βλέπεις στο διαδίκτυο αυτά. Ναι. Δεν τα κρύβουν. Η Stephens Album Park Coins, η Tortuga. Ναι. Αυτή είναι η ισπανική, η άλλη είναι η αγγλική που είπα, η Stephens Album. Η ισπανική Tortuga, λοιπόν κάνει και μεταγιών αν θέλεις αυτή με τα νομίσματά μας αρχαία. Βέβαια. Η Community Family, αυστραλέζικη αυτή. Η Coin Quest, αγγλική εταιρεία. Λοιπόν, η London Coins, η οποία λέει ότι έχει και πολλές χιλιάδες αρχαία νομίσματά μας. Προσπόληση και η CGS είπαμε και φτάνουμε σε μία η οποία λέγεται Ακρόπολης Agent Coins, ναι, η οποία πουλάει ένα νόμισμά μας $7,650 και ένα άλλο $9,450 και η Forum Agent Coins, επίσης αυτή είναι αγγλική, είναι πάρα πολλές οι εταιρείες. Δεν τελειώνει ο κατάλογος. Δεν είναι εταιρείες, είναι οργανισμοί ολόκληροι. Άμα θα πάτε στα γραφεία τους και στους χώρους, θα τρέπεσαι να πατήσεις. Ακριβώς. Μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, μεγάλους τζίρους και που κάνουν και διαφημίσεις. Δηλαδή έχω βγάλει... Αυτά είσαι και δεν καταλαβαίνουν, ναι. Ναι, κάνουν διαφημίσεις σε μεγάλα έντυπα, μεγάλα ραδιόφωνα, μεγάλες τηλεοράσεις. Λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 15 του μήνους θα πουλήσουμε ενός μήνυματα με την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γραφτείτε συνδρομητές και παίρνουν μέσα από εφημερίδες, στέλνουν κουπόνια και παίρνει ο καθένας με 40-50 ευρώ ένα νόμισμα. Και γίνονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ναι. Τα όματά μας. Εμείς εδώ ψωμολισάμε, μας έχουν καταντήσει πεινασμένους και λυσασμένους από την πείνα όλους μας και έξω θησαυρίζουν όλοι με τον ελληνικό πολιτισμό. Και κανένας από αυτούς που μας κυβερνάει δεν έχει την ευθυξία να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πει σε έναν δικηγόρο πήγαινε και κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εκεί είναι το γραφείο, δηλαδή αυτές οι εταιρείες που είπατε όλες έχουν διεύθυνση, όνομα, τηλέφωνο, έτσι είναι νομικά πρόσωπα, έχουν υπόσταση, δεν είναι κάποια... Ακριβώς. Εκδίδουν τιμολόγια, τα πουλάνε στα μουσεία. Εκδίδουν τιμολόγια. Μα από εκεί τα παίρνουν τα μουσεία. Ναι, για να έχουν χαρτί στα χέρια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η πρώτη παρανομία είναι αυτό. Διότι αρχαία απαγορεύεται να πολλούνται. Και φυσικά να αγοράζονται. Δεν επιτρέπεται πουθενά. Δεν είναι νόμιμη η αγοραπολισία αρχαίων αντικειμένων. Πρόσεξε όμως τι τους καλύπτει άλλο. Ορίστε. Πρόσεξε τι τους καλύπτει άλλο. Ναι. Είναι προϊόν λαθρανσκαφής. Ναι. Δεν μπορείς να αποδείξεις από πού είναι, γιατί δεν είναι τόσο χαζός. Δεν είναι τόσο χαζή η Δήμητρα που βρήκε το αρχείο στο χωράφι της και του το πούλησε να πει: εγώ το βρήκα, εγώ του το πούλησα. Δεν θα είναι τόσο χαζή να το κάνει. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει καμία σημασία αυτό αν είναι προϊόν, αλλά σαν να σκεφτεί, δεν είναι προϊόν. Έχει πατέρα. Έχει παππού. Και ο παππούς του είναι ο Έλληνας. Ο παππούς του είναι ο άνθρωπος που το γέννησε. Είναι ευκρινέστατο και ένας οποιοδήποτε φοιτητής πρώτου έτους
σε αρχαιολογία της ιστορίας μπορεί να σου πει ένα νόμισμα ή ένα αντικείμενο από πού προέρχεται. Είναι ευδιάκριτα τα της Συρίας, τα της Αιγύπτου. Καλά, φυσικά είναι. Οι αρχαίοι πολιτισμοί φρόντιζαν ο καθένας να μοιάζει με τον άλλον. Τα της Ιταλίας, τα ρωμαϊκά δηλαδή, τα τουρκικά, τα ελληνικά, τα ξέρω εγώ οποιοδήποτε, είναι ευδιάκριτα. Άρα λοιπόν έχουν παππού. Άρα λοιπόν έχουν κάτοχο, δηλαδή έχουν κληρονόμο. Αυτά λοιπόν πρέπει να ζητηθούν. Και να σας πω και κάτι, αν δεν κάνεις και ποτέ μια κίνηση, συνέχεια να σε ξεφτιλίζουν κατά αυτό. Μα το ξέρουν. Μα εδώ αγαπητέ μου, στο παλίμψιστο του Αρχιμίδη, το ελληνικό κράτος ενώ ήξερε ότι εκλάπηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Και ποιος το έκλειψε κιόλας. Αντί να πάει να το διεκδικήσει νομικά, πήγε και πληροδότησε, πήγε και έκανε, έδωσε προσφορά για να νομιμοποιήσει αυτή την παρανομία. Ναι, ναι. Τι μου λες, εδώ να νομιμοποιήσει την παρανομία του ελληνικού κράτους. Όχι να τους κυνηγήσει κιόλας. Αυτό ήταν μια χείριστη. Τρελάθηκα όταν το έβλεπα στην τηλεόραση. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που βλέπω. Με το ότι μας είχε απασχολήσει και δημοσιογραφικά που τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Έτσι, να πας να πλειοδοτήσεις, να πάρεις κάτι που σου ανήκει, το οποίο σου το κλέψανε. Αυτό δεν είναι τρέλα. Νομιμοποιείς δηλαδή τον κλέφτη. Σαν να ξανακλέψεμε. Νομιμοποιείς την αγοραπολισία. Ναι. Νομιμοποιείς την τιμωρηχία, την αρχαιοκαπηλεία. Τα νομιμοποιείς όλα αυτά. Αντί να πάει να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα και να φέρεις και 20 διαδηλωτές απ' έξω, ξέρω εγώ, ξέρετε τι κάνανε οι Αιγύπτιοι στην Αγγλία που πωλήθηκε ένα άγαλμα το οποίο ήταν σε αγγλικό μουσείο, όχι σε μεγάλο, σε μικρό μουσείο. Ναι. Ήταν αιγυπτιακό το άγαλμα αυτό, αλλά κοσμούσε το μουσείο μιας μικρής πόλεως. Και αυτή η πόλη αποφάσισε να το πουλήσει. Γιατί ο Δήμος λέει ήταν φτωχός και θέλει έσοδα. Μαζεύτηκαν οι Αιγύπτιοι έξω από το άγαλμα αυτό, έξω από το μουσείο αυτό το μικρό, το Δημαρχείο της Μικρής Πόλεως και έξω και από το Σόφπιση, το Κρίσις, το οποίο το πουλαγε και κάναν διαδήλωση. Δεν την κάναν στην πατρίδα τους, στη χώρα τους. Σηκώθηκαν και πήγαν εκεί που είναι το τόπος του εγκλήματος και κάνανε εκεί πέρα τη διαδήλωση. Ποιοι οι Αιγύπτιοι, τους οποίους θεωρούμε τριτοκοσμικούς, ακριβώς. Θεωρούμε Αφρικανούς. Μήπως είμαστε πιο τριτοκοσμικοί εμείς από αυτούς. Λοιπόν, και εμείς εδώ πέρα, δεν, κοιτάξτε, εκεί πέρα όμως βγήκε ένας υπουργός πολιτισμού και είπε ότι αυτά πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Βγήκε και το ανήκει, λέει, και είπε την τάδε μέρα, στην τάδε ώρα, αυτό γίνεται εκεί. Και τον ακολούθησαν 150, 200, 300 άνθρωποι. Εδώ έχετε δει κανέναν υπουργό πολιτισμού να βγαίνει και να λέει, παιδιά, μάγκες, ξέρετε κάτι, ποιοι είστε αύριο στο Λονδίνο, γίνεται αυτό, τρέξτε απ' έξω. Και φωνάξει, ας μην πάει ο υπουργός, ας μην κάνει τίποτα. Ας μας το πει. Θα πάνε οι Έλληνες και στο Λονδίνο και στο Μόναχο και στη Σουηδία. Θα τρέξουν. Θα πάνε να κάνουν μια διαδήλωση. Δηλαδή να πέσουμε με μια σημαία στο χέρι, ρε γάμο το κερατό μου. Να μην πέσουμε αμαχητή. Αδερφέ, το υπουργείο θα πάει να κάνει και προσφορά κιόλας. Αυτό που το πας. Όχι να πάει να το διεκδικήσει, θα κάνει και προσφορά. Εσύ τι λες τώρα. Εδώ μιλάμε για άδεια, να μην πω τώρα. Εδώ μέσα στο eBay είδα ότι πουλιέται ωστό. Λείψαμε της Αγίας Εκατερίνης. Με τη θήκη του, με τα όλα του που γράφει πάνω Αγία Εκατερίνη και φαίνεται ότι είναι πολύ παλιά η θήκη. Με το ασημένιο περίβλημα απ' έξω της Αγίας Εκατερίνης. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Και ο κανείς δεν υδρώνει το αυτί του τίποτα. Μπα. Γιατί να υδρώνει το αυτί του καθενός τώρα. Άσε ρε σου λέει, εδώ πουλάνε εικόνες. Αρχές, βυζαντινές εικόνες παλιές μέσα εκεί πέρα και κανένα δεν πάει να πει τίποτα. Εδώ που πουλούνται. Και εγώ δεν ξέρω τι. Ό,τι δεν βάλει το μυαλό σου μας ξεπουλάνε και κανενός το αυτή δεν υδρώνει. Κανενός. Ναι, όχι δεν υδρώνει, το ότι εμείς κάνουμε μια εκπομπή τώρα που να θυμηθείς όμως ότι πριν 5 και 10 χρόνια δεν τα συζητάγαμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάτι μικρά μονοστιλάκια δεξιά και αριστερά έβλεπες σε κάποια λαθρέντυπα, κάποια υποψηλιασμένα και ψηλιασμένα περιοδικάκια ελληνικού περιεχομένου γράφανε κάτι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τη στιγμή όμως βλέπετε ότι κάνουμε εκπομπές, βγαίνουμε στην τηλεόραση, το συζητάμε ευρύτερα, το συζητάμε απέναντί μας, έχουμε πολιτικούς και τους τα λέμε στη Μούρη. Μεγάλες εφημερίδες, εγώ έδωσα προχτές συνέντευξη στο πρώτο θέμα, δισέλιδη. Το ξέρω. Τώρα τη Real News και άλλες εφημερίδες αρχίζουν και γράφουν ολοσέλιδα θέματα για την αρχαιοκαπηλεία και το τι γίνεται. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά το πέταγμα της πεταλούδας, το ξέρετε το πέταγμα. Έτσι. Ξεκινάει η πεταλουδίτσα εδώ πέρα και κουνάει τα φτερά της και κάτω στη χειλή γίνεται ανεμοστρόβιλος. Αυτό λοιπόν το πείραμα του κατωστού πυθίκου και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ότι ξεκίνησα εγώ να αρχίζω να λέω. Είναι ότι παρασύρεται ένας ολόκληρος κόσμος, αντιλαμβάνεται ένας ολόκληρος κόσμος ότι «Α, ωραία, βλέπω στο Βρετανικό Μουσείο δύο αρχαία ελληνικά αγγεία, τι ωραία τα είδα, γεια». Αρχίζει πια ο κόσμος και τα βλέπει και του γυρνάει το μάτι ανάποδα.
γίνονται ακτιβιστικές κινήσεις. Πάνε κάποια παιδιά με σχολείο μέσα στο Βρετανικό και σηκώνουν τελική σημαία, αν το είδατε αυτό εδώ. Βέβαια. Να λένε τίποτα και να κάνουν τίποτα. Αυτό είναι μια κίνηση. Ήθελα να ήμουν η ψυχή των αγαλμάτων εκείνη τη στιγμή, να βλέπουν την ελληνική σημαία, συγκλονιστική στιγμή. Ήθελα να ήμουν μέσα στα μάτια εκεί των Αμαζόνων και των Αετωμάτων, του Παρθενώνα, την ώρα που σηκώθηκε η ελληνική σημαία από εκείνα τα πιτσιρίγια μέσα εκεί. Ναι. Και ήθελα να νιώσω πώς ένιωσε αυτό το μάρμαρο. Να καταλάβετε λοιπόν ότι το πέταγμα της πεταλούδας έχει αρχίσει. Αρχίζει και κουνάει τα φτερά. Βέβαια, μια πολύ ωραία προσπάθεια κάνει ο Άρης ο Καλογερόπουλος. Με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που γράφουν ότι είμαι Ελληνίδα, είμαι Έλληνας και θέλω να γυρίσω πίσω. Ξεκινήσαν άνθρωποι, ξεκινήσαν δικαστική καλύτερη. Και μπράβο τους όλοι. Κάποια νεαρά παιδιά, φίλοι μου που τυχαίνει να είχα και μαθητές κάποτε σε σχολή ήχου και εικόνας, αρχίζουν και κάνουν βιντεάκια. Βγαίνουν μικρές ταινιούλες. Συζητιέται το θέμα δεξιά και αριστερά. Πηγαίνω στο καφενείο της γειτονιάς μου και μου λένε τι γίνεται με την Αμφίπολη. Δεν με είχαν ερωτήσει πριν 5 χρόνια τι γίνεται. Όχι. Γιατί εμένα έδωσε κανένα συνέχεια το 2007 όταν είπα αυτά για το eBay. Μπράβο. Τώρα το έλεγε κάποιο στην Αθήνα. Κάτι έλεγε, δεν θυμάμαι ποιο μετά είπε ότι στην Αθήνα έκαναν θέμα. Ένα γνωστό δημοσιογράφο το έκανε θέμα. 7 χρόνια μετά. Όταν τα είπα εγώ αυτά, θεωρήθηκα τρελό. Τι λέει αυτό ο τρελό, ότι πουλάνε εκεί νόμιμα κάτι τέτοιο. Γίνεται. Έλα όμω που γινόταν. Ναι. Έλα που γινόταν. Το είχα πει και το θέμα εγώ με τον Χατζηνικολάου κιόλας. Είχα βγει και εγώ στο Χατζηνικολάου και το είχα πει. Α, και ο Χατζηνικολάου ασχολήθηκε. Αυτό θέλω να σας πω. 7 χρόνια μετά δεν πειράζει. Ο Χατζηνικολάου. Κάνω αργά παρά ποτέ. Εγώ η εκπομπή μου του 2007 υπάρχει στο διαδίκτυο. Ο Χατζηνικολάου. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι την έκανα. Ο Χατζηνικολάου είναι 40 χρόνια δημοσιογράφος. Δηλαδή γιατί δεν ασχολείται πριν 10 χρόνια. Να λοιπόν, πώς. Όπως έλεγε ο Μάνος ο Λοΐζος, τίποτα δεν πάει χαμένο. Η προσπάθειά σου, η προσπάθεια του ΧΙΠΣΙΖΕΤ, η προσπάθεια. Ναι, ολονών μας, ναι. Ολονών των ανθρώπων που βγαίνουν και μιλάνε δεν πάνε χαμένες. Αυτές οι ανάσες δεν πάνε χαμένες. Αγαπητέ μου, νομίζαν ότι εγώ έκανα. Του κοροϊδεύα τον κόσμο. Ότι του κοροϊδεύα, ότι αυτά είναι ψέματα όλα που έδειχνα. Ναι, ναι. Βρήκα και τον πελά μου, πίστεψε με. Βρήκα και τον πελά μου, με κοροϊδεύαν στον δρόμο. Με κοροϊδεύαν και όλο ο κόσμο. Άσε η πολιτική, τώρα μην το συζητάς. Μην το συζητάς, όσοι πολιτικοί είχαν έρθει στην Εγνατία τηλεόραση και τους είπα τι απαντήσεις πήρα, δεν μπορεί να βάλει το μυαλό σου. Θα ήταν ωραίο να τις καταγράψεις κάποια στιγμή, όμως θα τις έχουμε αυτές σε ένα αρχείο για να ξέρουμε. Μαμά, δεν είναι. Το πλήρωμα του χρόνου και θα δικαιωθείς, γιατί έτσι είναι τα πράγματα και λες αλήθεια και έτσι όντως γίνονται. Να δούμε τι λέγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι τότε που μας κοροϊδεύουν τώρα. Έτσι. Πρέπει να δούμε, να ξέρουμε τι έχει πει ο καθένας. Πρέπει να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή ήρθε και με βρήκε εκεί, και όμως τι έγινε μετά από αυτή την εκπομπή. Ήρθε και με βρήκε ένας αρχαιολόγος, ο κύριος Λιούτας, ο οποίος επιμελήθηκε τις έρευνες σε τρία σημεία εδώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Στα δύο σημεία ήταν να γίνουν πολυκατοικίες και σε ένα άλλο να γίνει σούπερ μάρκετ, και εκεί που σκάψαν βρήκαν αρχαία. Πήγε λοιπόν αυτός και οι υπόλοιποι και πήραν τα κινητά όλα ό,τι υπήρχε, τα κινητά ευρήματα και τα τείχη, πήγαν να τα σκεπάσουν πάλι. Για τον αρχαιολόγο του μέλλοντος. Λοιπόν, και μου λέει έλα να πάρεις με την κάμερα πριν γίνει το μπάζωμα. Τα πήρα λοιπόν με την κάμερα, ό,τι ήταν να πάρω, και μου φέρνει ένα DVD στην εκπομπή και είχε 200 φωτογραφίες με αρχαία. Λοιπόν, και το τι μου έδειξε ο άνθρωπος, είπα, λέω μια στο σκηνοθέτη μέσα, λέω, μην δείχνετε τα πρόσωπά μας καθόλου, δεν χρειάζεται, δείχνετε συνέχεια τα αρχαία. Δείχνετε συνέχεια τα αρχαία, γιατί έχω την εντύπωση, λέω, ο κ. Λιούτας δεν θέλει να το πει, πως ό,τι δείξουμε θα στο δει, θα μείνει εδώ. Ό,τι δεν προλάβουμε να δείξουμε θα εξαφανιστεί. Άλλη μια τεράστια πληγή. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Πιστεύω λοιπόν στους καλούς ανθρώπους. Όπως όλοι οι δημοσιογράφοι δεν είναι κακοί, όπως όλοι οι παπάδες δεν είναι κακοί, όπως όλοι οι λιμενικοί και οι αστυνομικοί δεν είναι κακοί, και υπάρχουν εξαιρέσεις, έτσι πάνε και αρχαιολόγοι που είναι καλοί άνθρωποι και φυσικά νοιάζουν τη δουλειά τους. Διότι οι μεγαλύτερες διαρροές έχουν γίνει από αρχαιολόγους. Οι μεγαλύτερες συνωμοσίες έχουν γίνει από αρχαιολόγους. Αυτό είναι ο κύριος υπεύθυνος εκεί πέρα για το σχάμα του. Και αυτός επιτρέπει το κάθε ΚΑΣ ή τον κάθε υπουργό να έρχεται να του λέει χώστο, χατάκωσέ το ή αυτό άστο για τον επόμενο. Εγώ έτσι και ήταν ο υδρότας μου και το χώμα μου και το σκάμα μου και έρχονταν όλος και μου λέει χατάκωσέ το, θα έπαιρνα μια πέτρα που και τον έβαζα μέσα, να το βρίσκα και τα κοκαλά του μετά. Εδώ βρήκα, εγώ εκεί που πήγα, εάν θα τη δεις στην εκπομπή,
Αυτή τη στιγμή την έχω και στη σελίδα μου στο Facebook και υπάρχει και στο ίντερνετ. Παίρνω με την κάμερα, τα οστά ολόκληρο το σκελετό ενός ανθρώπου από το 800 π.Χ. το οποίο είναι έξω πλέον στην επιφάνεια. Ναι. Και από τις γύρω που οι κατοικίες οι πιτσιρικάδες βάζανε σημάδι με κουτάκια μπύρας. Ναι. Τράβηξα όλα για να μην ξεφτυλίσω τον κόσμο αυτόν εκεί γύρω. Τράβηξα όλα τα κουτάκια πιο πέρα να μην φαίνονται και πήρα μόνο και του λέω του. Καλά, αυτό γιατί έμεινε εδώ έτσι. Άνθρωπος ήταν, ρε παιδιά. Πρόγονός μας ήταν, γιατί και μείνει ο σκελετός παρατημένος και πεταμένος εδώ έξω έτσι. Σωστά. Ρε παιδιά, έλεος. Θα θαυτεί και αυτό, μου λέει, μαζί με τα υπόλοιπα. Αχ, δεν το πιστεύω. Και μέχρι δηλαδή να τους φωτίσει ο Θεός αυτούς να πάνε να κάνουν, θα το βάζουν σημάδι γύρω-γύρω οι πιτσιρικάδες. Ναι. Τι, δηλαδή είναι αδιανόητα. Θέλει και η κυρία Ρέτσινα να σου πει κάτι και να πάμε σιγά-σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής, αγαπητέ μου. Κύριε Λεκάκη, θα ήθελα να κλείσουμε αισιόδοξα με την τεράστια σημασία σαν ανασκαφή στην Αμφίπολη. Ναι. Υπάρχουν απόψεις που θέλουν τον τάφο να ανήκει στο Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Έχει μιλήσει για το θέμα και ο κύριος Σαράντος Καργάκος. Ναι. Είναι γνωστό και από τις ιστορικές πηγές ότι μάλλον υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα σε αρχαίους συγγραφείς. Όσον αφορά τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν μεταφέρθηκε από τη Μέμφυδα στην Αλεξάνδρεια, αλλά ότι μεταφέρθηκε στη Μακεδονία, ώστε να ταφεί ο Μέγας Αλέξανδρος σύμφωνα με τα μακεδονικά έθιμα, σύμφωνα με το μακεδονικό νόμο. Ναι. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτό το θέμα. Το σχόλιο μου είναι απλό. Υπάρχει πολύ μεγάλο κενό πάνω σε αυτή την ιστορία που γραφτά κείμενα, από γραπτές πηγές. Ξέρετε άλλωστε ότι ούτως ή άλλως αυτό που έχουμε ως ελληνική γραμματεία δεν είναι παρά το 3% που έχει απομείνει από αυτά που κλέψανε όλοι αυτοί, που κλέψανε, που καταστρέψαν οι χριστιανοί κλπ. Οπότε έχουμε κενό πάνω στο τι ακριβώς συνέβη με τον Αλέξανδρο. Υπάρχουν ελάχιστες μαρτυρίες. Τώρα, το λογικό είναι να θέλουν να τιμήσουν την τελευταία του επιθυμία που ήταν να ταφεί στην όαση της Σίουα. Το λογικό είναι, αφού μετά χτίστηκε η Αλεξάνδρεια προς τιμήν του, της Αιγύπτου, να κάνουν εκεί πέρα ένα κενοτάφιο, ένα μνημείο για αυτόν. Το λογικό επίσης είναι όλες οι Αλεξάνδρες που έκτισε αυτός να έχουν ένα αντίστοιχο μνημείο. Αλλά το πιο λογικό απ' όλα είναι οι Μακεδόνες που θεωρούσαν τον μπαμπά τους, τον ηγέτη τους, τον βασιλιά τους, να θέλησαν αυτοί να κάνουν το σπουδαιότερο απ' όλα και να τον πάρουν πίσω. Και φαντάζομαι ότι και η μητέρα του, η Ολυμπιάδα, δεν είναι καμία τυχαία γυναίκα, άσχετα αν είχε πέσει σε μια. Ναι, γι' αυτό χτίστηκε όντως, αλλά δεν πήγε ποτέ εκεί η σωρός του. Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που χτίστηκε, αυτό που βλέπουμε λοιπόν εκεί πέρα, δεν είναι ένας τάφος βέβαια απλός, ένα απλό κτίσμα. Είναι ένα πολύ σύνθετο κτίσμα που το έχει κάνει πολύ μεγάλος μάγκας αρχιτέκτονας, ο οποίος ήθελε να μας προβληματίσει, ήθελε να μας αποτρέψει να μπούμε μέσα με κάθε τι που μπορούσε να κάνει. Ήθελε με τα σύμβολα και αυτά να μας πει πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Ολόκληρη ιστορία λένε αυτά. Έχουν γραφές επάνω, έχουν ιερογλυφικά επάνω, έχουν τα πάντα επάνω. Αυτά που βλέπετε, μην τα διαβάζετε, μην τα βλέπετε έτσι, αυτά που σας λένε. Επίσης, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αυτό ήταν ένα δημόσιο κτίσμα πολλαπλών χρήσεων. Γιατί δεν καταγράφεται σε καμία ιστορική πηγή ένα τόσο μεγάλο κτίσμα? Γιατί σας είπα ότι ελείπουν αυτές οι ιστορικές πηγές, άλλωστε από την Αμφίπολη πέρασε ο Παύλος. Κανείς όμως δεν καταγράφει αργότερα. Πρόσεξε με λίγο, αγαπητέ μου. Ο Ιούλιος Κέσαρας, ο ίδιος καταγράφει στην ιστορία του ότι πήγε και προσκύνησε τον μέγιστο των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια. Αυτό το καταγράφει για να πάρει δόξα ο ίδιος. Είναι γνωστό όμως και από άλλους. Και γράφει ότι του σπάσε και τη μύτη. Ναι, αλλά ο τελευταίος που πήγε ήταν ο Καρακάλας, κοντά στο 300 μετά Χριστόν. Ναι, αλλά προσέξτε λίγο. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να έλεγαν ψέματα. Εσείς ξέρετε κανέναν μουμιοποιημένο αυτοκράτορα που να εξέχει μύτη και να μπορεί να τη σπάσει αυτό που θα τον δει? Όχι. Άρα λοιπόν ήταν μια υπερβολή του Ιούλιου Κέσσαρα. Εκείνο μπορεί να ήταν λίγο υπερβολή, αλλά ότι ο μέγιστος τάφηκε στην Αλεξάνδρεια δεν είναι υπερβολή. Αυτό είναι πραγματικότητα. Στο ναό του Διός. Σας είπα και προηγουμένως και μάλιστα έχει δώσει και εντολή να χτιστεί και ναός του Ηφαιστείωνα εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ εκεί λέω ότι τάφηκε και 50 έτη μετά την επίσκεψη του τελευταίου αυτοκράτορα εκεί, του Καρακάλα, το 350 μετά Χριστόν πλέον. Έπεσε από πολύ μεγάλο σεισμό αυτός ο ναός και καταπλάκωσε και τη σωρό φυσικά. Αυτά είναι καταγεγραμμένα μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία καταγραφή. Ναι. Τελειωμένη είναι από εκεί η ιστορία. Όμως, εκεί απάνω χτίστηκε ο ναός του Αγίου Μάρκου. Και ο ναός του Αγίου Μάρκου μετατράπηκε στο τζαμί του Ναμπίνταϊλ, του δικέρα του. Αυτό, ναι. Πρόσεξε με. Ναι.
ναι. Για να μην χαθεί το σημάδι που βρίσκεται. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο τζαμί του δικαίωτου σε όλο τον κόσμο. Ναι, υπάρχει και, υπάρχει και η έρευνα του Πανεπιστημίου των Πατρών πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα. Μην το ψάχνουμε. Είναι τεράστιο. Μην το ψάχνουμε με γραπτά κείμενα. Στο τέλος μας έβαλε μια φωτιά ωραία, θα η Δήμητρα. Ναι. Μια ωραία φωτιά μας έβαλε. Να σου πω ότι μην το ψάχνουμε μόνο με γραπτά μνημεία αυτή την ιστορία. Γιατί η ιστορία του Αλεξάνδρου δεν έχει γραφτεί μόνο στους Πάπυρους, έχει γραφτεί και στις πέτρες. Ακριβώς. Δηλαδή θέλει καλύτερη ανάγνωση του ό,τι βρίσκουμε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, ότι μην ψάχνετε τον Αλέξανδρο να φανερωθεί. Να σας το πω πολύ απλά, με φραγκοδίφραγκα που λέει ο παππούς μου. Ο Αλέξανδρος θα φανερωθεί όταν αυτός θέλει. Και θα φανερωθεί σε πρόσωπα που αυτός θέλει. Και αυτός θα επιλέξει. Και αυτά τα πρόσωπα θα είναι άξια ηγεσίας. Θα τους δώσει έγκλη για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Έτσι, δεν θα εμφανιστεί σε κανένα πρόσωπο από αυτά που πάνε να το συναντήσουν τώρα χάρη αυτοπροβολής και χάρη αστεϊσμών. Ηράκλη, Βασίλη Βουλγαροκτόνη και λοιποί και λοιποί, Κωνσταντίνη Πορφυρογέννητη δεν θα ξαναβγούνε. Να τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Μόνο σε τέτοιους θα μπορούσε να εμφανιστεί. Μόνο. Αλλά αυτά τα πράγματα έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Ναι. Είναι αυτό που λέει και στον ηθικό μας ύμνο, περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα να κλαις. Και αυτό που λένε στο χωριό μου στον Όλυμπο, τέτοιο το κεφάλι, τέτοιο και το καπέλο. Αυτοί που είμαστε, αυτοί μας αξίζουν. Έτσι. Ας φροντίσουμε την παιδεία μας. Ας φροντίσουμε τα παιδιά μας να μάθουν την ιστορία του Αλεξάνδρου. Δεν την ξέρουν και αυτά που γράφουν τα βιβλία, τα σχολικά για τον Αλέξανδρο είναι αστεία έως κατάπτυστα. Μα όταν τους λένε να κάνουν μια άσκηση με την κοκκινοσκουφίτσα του Καραγκιόζη και του Μεγάλου Αλέξανδρου, τα παιδιά. Αυτή είναι αυτή. Θέλω να σπάσιμο του κεφάλι που τα γράψαμε. Το μυαλό του τοποθετεί την κοκκινοσκουφίτσα στο ίδιο ύψος με τον Μεγάλου Αλέξανδρου. Είναι δυνατόν τώρα. Και επίσης προσέξτε με λίγο να πούμε στον κόσμο για το λάθος και το ψέμα της Βόρκου στην Όπη. Που βγάζουν τον Μεγαλέξανδρο του να μιλάει για την παγκοσμιοποίηση και να λέει όλοι είμαστε μαύροι, ίσοι, λευκοί και το να έχετε λέξεις και έννοιες που δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Έτσι και βγαίνει ο κόσμος και νομίζει ότι ο όρκος της Όπη στην Όπη είναι αληθινός, που είναι ένα κατασκεύασμα του Ζαλοκώστα. Λοιπόν, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω ότι δεν είναι αληθινός. Ορίστε. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω ότι δεν είναι αληθινός. Δεν υπάρχει σε κανένα αρχαίο κείμενο. Ναι. Ένα κατασκεύασμα που είναι μια ιστορηματική βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό όμως έχει αναπαραχθεί τόσο πολύ που γυρνάνε και λένε: ορίστε, να και ο μεγάλος σας βασιλιάς μίλαγε για την παγκοσμιοποίηση. Βέβαια. Αν πεις ένα ψέμα 100 φορές, στο τέλος δεν θα ξέρεις, δεν θα πιστεύεις αν είναι ψέμα ή όχι. Πολύ σωστά. Δεν θα μπορείς να διακρίνεις αν είναι και ψέμα. Θα το έχεις βιώσει τόσο μέσα σου που θα λες ότι αυτή είναι αλήθεια. Ας πάμε λοιπόν να μάθουμε για τον Μεγάλο Αλέξανδρο και όταν τον μάθουμε και τον εκτιμήσουμε και τον αγαπήσουμε, τότε θα φανερωθεί. Έτσι λέω κι εγώ. Ωραία, αυτό που είπες ήταν πολύ ωραίο. Αγαπητέ μου, σε υπερευχαριστούμε για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Να σε έχει ο Θεός γερό να συνεχίσεις και εσύ τον αγώνα σου. Ευχαριστώ. Και εσείς. Και δεν θα χαθούμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεκάκη. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ και εσάς. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Κάπου εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, ήρθε και η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Με Δήμητρα. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Την άλλη Πέμπτη θα ξαναλέμε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.